Πώς το σκέφτηκες λοιπόν? Σκέφτηκα να κάνω αυτή εδώ την ευχή, επειδή μου αρέσει ο ΠΑΟΚ από μικρό και η Εθνική Ελλάδος, επειδή κατέκτησε το Euro τότε, αλλά είμαι μικρός και δεν μπορούσα να τους δω καλά πώς έπαιζαν. Δεν θυμάσαι κάτι δηλαδή? Εντάξει, θυμάμαι λίγο, αλλά... Τους πανηγυρισμούς. Ναι. Και επειδή ήθελα, ας πούμε, θα έρθουν έσοδο από, από αυτόν τον αγώνα, ήθελα, ας πούμε, να πάω στο νοσοκομείο που με βοήθησε να ξεπεράσω αυτό το πρόβλημα. Μπράβο. Ναι. Πώς αισθάνθησες να παίξεις? Λίγο ακόμα θα είμαι, εντάξει. Να παίξεις δηλαδή? Άμα μπορώ. Εντάξει, θα σε βάλω μέσα. Λίγο φοβάμαι, επειδή έχω κάνει επέμβαση το καλοκαίρι, ανοιχτές καρδιές, και λίγο φοβάμαι να πάει καμία μπάλα στο στήθος. Όλα πήγαν καλά δηλαδή? Ναι, όλα καλά. Εντάξει. Υγεία να έχεις? Ναι, υγεία πάνω απ' όλα. Ωραία. Από πού είπαμε ότι είσαι? Από το Δοξάτο Δράμας. Δράμα. Ωραία, Δράμα. Πόσο χρόνο? 16 χρόνων είμαι, πάω Δευτέρα Λυκείου. Ωραία. Ωραία, ωραίο παιχνίδι θα είναι. Θα δούμε και εμείς τους παλιούς συμπαίκτες. Ναι. Μακάρι να έρθει ο κόσμος. Να έρθει ο κόσμος. Μακάρι να έρθει. Τώρα από το χωριό μου 5 λεωφορεία ετοιμάστηκαν. Ωραία. Θα ρεπώσει με αμάξια. Καλά. Πιστεύω θα έχει κόσμο, θα έχει. Ναι. Γιατί είναι για καλό σκοπό. Ναι. Μπράβο, πάντως. Το σκέφτηκες? Ναι. Μπράβο που το σκέφτηκες. Μια τέτοια κίνηση είναι πολύ σημαντική. Εντάξει, θα κάνω. Υγεία να έχουμε από εδώ και πέρα. Ναι. Υγεία σε όλο τον κόσμο. Και πρωτάθλημα στον ΠΑΟΚ. Ναι. Εντάξει, φέτος δεν μπορούμε, το χρόνο θα το πάρουμε. Κάποτε. Μακάρι. Γιατί όχι, θα το πάρουμε. Μακάρι. Περιμένουμε. Θα το πάρουμε. Σίγουρα. Σωστός. ΠΑΟΚτσής είπαμε. ΠΑΟΚτσής, μέχρι το ΠΑΟΚ. Ποιος ήταν ο αγαπημένος από το 2004 και τώρα από το ΠΑΟΚ? Τώρα από το ΠΑΟΚ είναι Στέφανος Αθανασιάδης. Μην τα λες επειδή είμαστε εδώ. Όχι, από αρχή το είχα πει. Και από το 2004 Θοδωρής ο Ζαγοράκης. Μέσα πέσαμε εμείς. Και εγώ θυμάμαι πολλά, τους πανηγυρισμούς και πολύ. Τα παιχνίδια εντάξει τα είχα δει όλα. Αλλά ήταν κάτι πολύ έτσι... Ωραία, πολύ σημαντικό, έτσι. Δηλαδή βγήκε ο κόσμος στον δρόμο, πανηγύρισε. Ήταν στιγμές μοναδικές. Ναι. Να μας πει και ο Δημήτρης που το έζησε. Το έζησα, ήταν ένα όνειρο πραγματικά. Ήταν, ακόμα δεν μπορώ να το συνειδητοποιήσω. Δηλαδή, όσο το σκέφτομαι, λέω έγινε ή δεν έγινε. Κάθε πρωί που ξυπνάω, μερικές φορές σκέφτομαι, λέω έγινε τελικά. Το κατακτήσαμε. Θέλει πίστη. Ναι. Άμα πιστεύεις κάτι, όλα μπορούν να συμβούν. Ναι. Όλα γίνονται. Εντάξει, το πάνε είναι να έρθει κόσμος, να μαζευτούν τα έσοδα που χρειάζονται όσο πιο πολλά γίνονται. Εύχομαι να έρθει κόσμος και να υλοποιήσουμε την σκέψη και το όνειρο που ήθελε ο Χρυσοβαλάντης και να έρθει κόσμος. Αυτό το βασικό είναι να έρθει κόσμος, να γεμίσει το γήπεδο, να μαζευτούν χρήματα για ένα τέτοιο ιερό σκοπό και μακάρι στη συνέχεια να γίνονται και άλλα τέτοια παιχνίδια, ώστε να μπορούμε να βοηθήσουμε και εμείς, αλλά και γενικά να βοηθήσουμε όσο ο κόσμος περισσότερο γίνεται, να γίνει η επιθυμία του Βαλάντη πραγματικότητα και να πάνε όλα καλά. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα άλλο, όλα τα είπαν τα παιδιά. Εγώ τα ίδια θα έλεγα.